ρωτάει ο κόσμος, πότε θα λάβουμε τα 800 ευρώ. Και έχουμε να πούμε πολλά στοιχεία, έχουμε ετοιμάσει και σχετικές κάρτες, να δώσουμε ένα μπούσουλα στον κόσμο, να δώσουμε ένα οδηγό, ώστε να γνωρίζει μέχρι ποιο χρονικό περιθώριο θα μπορεί και να κάνει τις σχετικές αιτήσεις, αλλά και να λάβει τελικά το επίδομα σε δύο δόσεις. Λοιπόν, έχουμε δύο κατηγορίες, μάλλον έγιναν τρεις κατηγορίες με χθεσινή απόφαση Υπουργείου Εργασίας, εργαζομένων, οι οποίοι μπορούν να βάλουν η πρώτη κατηγορία, αναφέροντας όσους εργαζόμενους εργάζονταν σε επιχειρήσεις που είχαν κλείσει με εντολή διοικητικής αρχής. Η προθεσμία λοιπόν... Να δούμε και τη σχετική πρώτη κάρτα όση ώρα εσείς τα αναφέρετε για να βοηθήσουμε τους τηλεθεατές. Παρακαλώ κύριε Χριστοφοράκη. Είχαμε λοιπόν με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΥΜΗ δικαίωμα να υποβάλει κάθε εργαζόμενος του οποίου εργασιακή σχέση είχε ανασταλεί σε όσο το ΑΦΥΜΗ έλεγε σε 1η Απριλίου, 2 Απριλίου, φτάσαμε εσύ σήμερα στις 8 Απριλίου. Λέμε για τους εργοδότες αυτή τη στιγμή, έτσι, για τους εργαζόμενους. Για τους εργαζόμενους, παρακαλώ να δείξουμε την επόμενη κάρτα όσον αφορά το ΑΦΥΜΗ, γιατί ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο, όπως λέγαμε, είχαμε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ωραία. Λοιπόν, είναι με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΥΜΗ. Είχε δημιουργηθεί λοιπόν σε όλους μας η απορία τι γίνεται. Λαμβανομένων υπόψη του γεγονότος ότι οι εργοδότες σε επιχειρήσεις που έκλεισαν με διοικητική εντολή, πολύ περισσότερο οι εργοδότες που χαρακτηρίστηκαν ως πληττόμενοι, είχαν προθεσμία να υποβάλουν αίτημα αναστολής μεταγενέστερη από την ημερομηνία που έλεγε το εργαζόμενο. Αυτό λύθηκε χθες, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ωραία. Λοιπόν, οι εργοδότες που έχουν κλείσει με διοικητική εντολή η προθεσμία τους λύγει για υποβολή αιτήματος 10 του μήνα, 10 Απριλίου, και έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν τυχόν λάθη σε αναστολές ή οποιοδήποτε άλλο λάθος έχουν κάνει στο αίτημά τους έως και 13 Απριλίου. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι που έχουν υποβάλει αιτήματα έως και 10 του μήνα μπορούν να υποβάλουν πλέον 8, 9 και το 0. Όσοι πέρασε ο αριθμός του αφημί τους θα πάρουν στην επόμενη ημερομηνία. Για τους ίδιους τους εργαζόμενους ισχύει το γεγονός των διορθώσεων. Ωραία. Σε περίπτωση που έχουν δηλώσει κάποιο λάθος IBAN, έχουν δηλώσει ίσως κάποιο λάθος αφημί, εφόσον δικαιούνται, που πλέον όλοι θα δικαιούνται με την χθεσινή τροπολογία τη μείωση του ενοικίου κατά 40%, να προσθέσουν λοιπόν στοιχεία και αυτοί από 10 έως 13. 14 του μήνα το σύστημα θα δέχεται με νέες αιτήσεις, όχι διορθώσεις, για να μπορέσει από 14 το απόγευμα, 15, 16 και 17 να πληρωθεί η πρώτη ομάδα εργαζομένων, όσοι έχουν υποβάλει πάση περιπτώσει μέχρι και 10 του Απριλίου, το αίτημά τους θα πληρωθούν από 14 απόγευμα έως 17. Ωραία, 15 περίπου, δηλαδή 14 απόγευμα μέχρι 17 Απριλίου. 16-17 ουσιαστικά είναι 15. Η πληρωμή λοιπόν για τα 800 ευρώ σε εργαζόμενους, ενώ θα υπάρξει και μία δεύτερη ημερομηνία στις 25 με 27, κύριε Χριστοφοράκη, έτσι. Υπάρχει μία δεύτερη ημερομηνία. Είναι ανά 10 μέρες. Όπως λέγει το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΥΜΗ, πάλι ξαναξεκινάμε, υποβάλλει το δεύτερο γκρουπ εργαζομένων, όσοι δεν πρόλαβαν την πρώτη φορά. Ξεχάστηκαν ή δεν είχε υποβληθεί η αίτηση αναστολής του εργοδότη. Ξεκινάμε πάλι με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΥΜΗ. Είναι το δεύτερο γκρουπ κατά την ίδια ακριβώς διαδικασία που σας είπα. Τρεις μέρες σταματάμε πάλι διορθώσεις έλεγχο και πληρώνουμε 25-27. Το τρίτο γκρουπ θα υποβάλει έως 30 Απριλίου τον εργαζομένο. Και γιατί έως 30 Απριλίου? Γιατί η περίοδος που έχει το δικαίωμα ένας εργοδότης να πληρώσει αναστολή σε πληττόμενες επιχειρήσεις λήγει 20 Απριλίου. Άρα λοιπόν πρέπει να τελειώσουν οι υποβολές από τους εργοδότες για να μπορέσει ο εργαζόμενος να υποβάλει. Οι τελευταίοι λοιπόν, θα μπουν τελευταίοι σε αναστολή, θα υποβάλουν από 21 Απριλίου έως 31 και θα πληρωθούν από 5 μέχρι 8 Απριλίου, αν θυμάμαι καλά, Μαΐου, αν θυμάμαι καλά, πάντως αρχές Μαΐου πληρώνεται το τελευταίο γκρουπ. 5 με 7 Μαΐου. 5 με 7 Μαΐου, έτσι. Ναι, 5 με 7 Μαΐου πληρώνεται. Το τελευταίο γκρουπ. Μάλιστα. Είναι αυτοί που θα μπουν την τελευταία στιγμή. Να υπενθυμίσω εδώ ότι οι εργαζόμενοι, η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή, δεν μπορούν να εργάζονται και η αναστολή είναι για 45 ημέρες. Δηλαδή, εργαζόμενος που θα τεθεί σε αναστολή στις 20 Απριλίου, θα
θα επιστρέψει στην εργασία του, ναι, 45 ημέρες μετά. Το τονίζω αυτό και για τους εργοδότες. Μάλιστα. Δεν μπορεί να ανακοπεί αυτή η σχέση. Θα είναι 45 μέρες συνεχόμενες. Δεν μπορούμε να πούμε 10 μέρες μόνο. Λοιπόν, εγώ αυτό που παρατηρώ ότι πέρα από αυτά υπάρχουν πολλά ερωτήματα και με τα ενίκια τι θα γίνει τελικά, ιδίως των εργαζομένων. Υπάρχει ερώτηση τηλεθεατή για τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι που εργάζονταν σε πληττόμενες επιχειρήσεις, που εργάζονται, τελικά ισχύει το μέτρο το 60-40 πληρωμή στο ενίκιο, κύριε Χριστοφοράκη? Αν αυτή την ερώτηση την κάνατε προχθές το βράδυ, θα σας έλεγα όχι. Okay. Το πρωί με όχι, αν την ερώτηση μου την κάνατε προχθές. Ναι. Χθες το πρωί λοιπόν, δελτίο τύπου, χθες το βράδυ, τροπολογία, ναι, και οι εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις. Ναι. Διαφορά ότι το μέτρο για αυτούς ισχύει μόνο για τα ενίκια του μηνός Απριλίου. Περιμένουμε να ψηφιστεί η τροπολογία, ωραία, να βγει η υπουργική απόφαση, να μπορούν μετά να μπουν στο εργάνι, να δηλώσουν το μίσθωμα και να πληρώσουν μειωμένο μίσθωμα. Αυτοί οι εργαζόμενοι από τις πληττόμενες επιχειρήσεις, για τους οποίους ακόμα η τύχη παίζεται, θα ψηφιστεί, λέτε, τις επόμενες ώρες, τα επόμενα 24 ώρα, να καταβάλουν, να καταβάλουν το μίσθωμα του ακινήτου στο οποίο διαμένουν ή να περιμένουν ακόμα 2 μέρες, κύριε Χριστοφοράκη? Να προσθέσω και κάτι, αν το έχουν καταβάλει, τι γίνεται ή αν το καταβάλουν. Μπράβο, πολύ σωστά. Ναι. Λοιπόν, σε περίπτωση που το μίσθωμα έχει ήδη καταβληθεί ή, εν πάση περιπτώσει, επήγει να καταβληθεί, ναι, η μείωση μεταφέρεται στον επόμενο μήνα. Στον επόμενο μήνα. Όσοι δεν το έχουν καταβάλει, ναι, με δεδομένο ότι θα βγει η μείωση, είτε να καταβάλουν το μίσθωμα μειωμένο κατά 40%, ήταν να περιμένουν λίγες μέρες, ώρες ουσιαστικά, να βγει η εγκύκλειος, να μπορούν και ενώμενοι. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε πολύ πολύ γρήγορα, γιατί στενεύουν και τα χρονικά περιθώρια, δυστυχώς, κύριε Χριστοφοράκη, σε 2-3 κρίσιμα ερωτήματα τηλεθεατών. Λοιπόν, με τα ενίκια των φοιτητών τι γίνεται? Ένας εργαζόμενος, ας πούμε, ο οποίος ήταν σε μια επιχείρηση που έκλεισε, έχει παιδιά τα οποία φοιτούν σε ένα πανεπιστήμιο. Με το ενίκιο αυτό τι γίνεται? Θα πληρωθεί και αυτό 60-40? Η μείωση του ενίκιου στην περίπτωση των εργαζομένων αφορά, ναι, αποκλειστικά και μόνο την κύρια κατοικία. Την κύρια κατοικία. Άρα οι φοιτητές, λοιπόν, τα παιδιά πληρώνονται κανονικά. Πληρώνουν κανονικά. Ωραία. Και στις δύο περιπτώσεις, και στην περίπτωση που έχουμε αναστολή λειτουργίας και στις πληττόμενες, έτσι? Ναι, ναι, πλέον και στις δύο περιπτώσεις. Το μέτρο γίνεται οριζόντιο και για τις δύο περιπτώσεις. Ωραία. Πείτε μου κάτι, η ρύθμιση για 24 δόσεις, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 26 Φεβρουαρίου, εκεί περίπου θυμάμαι να έχει γίνει το σχετικό, ναι, ψήφισμα. Τι γίνεται με τις 24 δόσεις στην εφορία και πώς βεβαίως κάποιος μπορεί να ανταποκριθεί, πού πληρώνει? Στην εφορία δεν μπορεί να πάει διαδικτυακά, ενδεχομένως περιμένει. Τι κάνει? Πληρώνει εφόσον θέλει να πληρώσει, γιατί οι πληρωμές έχουν ανασταλεί για 4 μήνες. Ναι. Εφόσον θέλει να πληρώσει, μπορεί να πληρώσει με e-banking, με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και μάλιστα, ναι, θα λάβει για τη δόση που θα πληρώσει έκπτωση 25%. 25%. Μόνο για τη δόση όμως, όχι για το σύνολο της ρύθμισης. Ήσασταν κατανοητός. Πείτε μου κάτι φορολογικό. Εδώ να τονίσω κάτι αν έχουμε, ναι, χρόνο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Οι πληρωμές των δόσεων αναστέλλονται, που σημαίνει τι? 31 Οκτώβου θα πρέπει ο φορολογούμενος που έχει ρύθμιση να πληρώσει και τη ρύθμιση του Τρίτου και τη ρύθμιση του Όγδου. Δύο δόσεις μαζί. Δεν μεταφέρεται όλη η ρύθμιση. Μάλιστα. Μαζεύονται, κύριε Χριστοφοράκη. Λοιπόν, με τις φορολογικές δηλώσεις, τι γίνεται και με τις προθεσμίες, ρωτάει ένας τηλεθεατής. Κοιτάξτε. Οι φορολογικές δηλώσεις χθες ανακοίνωσε ο κύριος Πιτσιλής ότι, ναι, το σύστημα θα ανοίξει τις επόμενες μέρες. Το θα ανοίξει το σύστημα, εμένα δεν μου λέει προσωπικά τίποτα. Καταρχήν, να δούμε εν μέσω κορονοϊού τι έχει κάνει το δημόσιο με τα στοιχεία που πρέπει να ανεβάσει πάνω. Ένα θέμα. Ένα δεύτερο θέμα, εν μέσω κορονοϊού, λογιστικό γραφείο αποκλείεται να δεχτεί πελάτη του, σωστά, κυρίως για λόγους υγείας και δεύτερον γιατί, πιστέψτε με, πάει τώρα ένας μήνας, ασχολούμαστε αποκλειστικά και μόνο με τα μέτρα, τα νέα, έτσι. Ακριβώς. Οπότε, όποτε και αν ανοίξει το σύστημα, οι δηλώσεις θα ξεκινήσουν πολύ πολύ αργότερα, φαντάζομαι,
και το Υπουργείο το βλέπει, θα δώσει παράταση. Ωραία. Μένει να δούμε τις σχετικές ανακοινώσεις, λοιπόν. Μένει να δούμε τις σχετικές ανακοινώσεις και κάτι τελευταίο και πολύ πολύ σύντομα. Το ίδιο ισχύει και για το πόθεν έσχεσαι για τη δήλωση, κύριε Χρυστοφοράκη. Για το πόθεν έσχεσαι δεν έχουμε καμία πληροφόρηση. Θεωρώ όμως ότι δεν γίνεται κανονικά. Απαιτείται προσκόμιση στοιχείων. Πράγμα που δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χρυστοφοράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί πραγματικά απαντάμε σε κρίσιμα ερωτήματα τηλεθεατών και φορολογούμενων. Μένει να δούμε και τις επόμενες ανακοινώσεις, να δούμε τι θα γίνει, όπως είπατε και εσείς, σε ορισμένες κατηγορίες θεμάτων φοροτεχνικών. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναδούμε αν προκύψουν ερωτήματα τηλεθεατών. Να είστε καλά, κύριε Χρυστοφοράκη. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σας εύχομαι.